τι θα επιλέξει, γιατί έχει βιώσει πολύ καλά μια διαδικασία που την οδήγησε σε φτωχοποίηση, που την οδήγησε σε εξευτελισμό. Δεν υπάρχει καμιά αυταπάτη και για την ίδια την νεολαία, η οποία βίωσε με τους χειρότερους όρους αυτή την κρίση, με ανεργία στους νέους πάνω από το 50%, με μαζικά κύματα φυγής προς το εξωτερικό, με καριέρες οι οποίες βασίζονται σε βάουτσερ. Η νεολαία όμως είναι οι επιταγές εισόδου στην αγορά εργασίας, είναι ουσιαστικά ένας μοχλός εκμετάλλευσης των νέων για να δουλεύουν νομότυπα με όρους μαύρης εργασίας. Η νεολαία όμως βιώνει την κρίση πολύ πριν από την κρίση. Έχει βιώσει με τους σκληρότερους όρους τις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες επιταγές στην αγορά εργασίας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, αυτό που έρχεται να κάνει στις 26 του Γενάρη δεν είναι μόνο να ανατρέψει το μνημόνιο, είναι να ανατρέψει το σύνολο αυτών των πολιτικών και να εφαρμόσει ένα νέο πλαίσιο στην άσκηση οικονομικής πολιτικής που θα έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Η 26 του Γενάρη, λοιπόν, δεν είναι μόνο ένα μήνυμα τέλους του μνημονίου και ανατροπής αυτής της πολιτικής. Δεν είναι μόνο ένα μήνυμα εκδίωξης όλων αυτών οι οποίοι ανέτρεψαν τις ζωές μας. Είναι ένα μήνυμα ελπίδας. Είναι ένα μήνυμα να φέρουμε πίσω τους 300.000 Έλληνες νέους επιστήμονες, οι οποίοι αναζήτησαν αλλού μια καλύτερη ελπίδα για ζωή. Το ψηφοδέλτιό μας είναι ένα ψηφοδέλτιο αγώνα. Και αυτό γιατί δεν περιλαμβάνει μόνο εμάς τους πέντε, όχι μόνο εδώ στη Δράμα και σε όλη την Ελλάδα. Περιλαμβάνει όλους όσοι πληγήκανε με τον χειρότερο τρόπο από τις πολιτικές της λιτότητας, από τις πολιτικές που μειώσαν τους μισθούς τους, από τις πολιτικές που τους κάνανε να κοιμούνται σε κρύα σπίτια, να μην έχουν ρεύμα, να αποχαιρετάνε τα παιδιά τους στο εξωτερικό. Και γι' αυτό το λόγο το ψηφοδέλτιο αυτό είναι ένα ψηφοδέλτιο.